Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με ένα θέμα που αφορά μια εξέλιξη πάνω κάτω της τελευταίας στιγμής, της τελευταίας εβδομάδας, αναφορικά με την αναστολή των κυρώσεων για τις σταυλικές εγκαταστάσεις, για τους σταύλους, που σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, βέβαια, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά εκατοντάδες συμπολίτες μας, συνανθρώπους μας. Πάμε στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, είναι πρόεδρος παραρτήματος Κρήτης ΓΕΟΤΕ και κτηνίατρος. Κύριε Στεφανάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα επικοινωνίας. Εγώ σας ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε για ακόμα μία φορά. Τι κρύβεται πίσω από την αναστολή των κυρώσεων για τους σταύλους? Πολύ, πολύ εύστοχο το ερώτημα και είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν οι φίλοι κτηνοτρόφοι, οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, και να γνωρίζουν ότι νομικά είναι υποχρεωμένοι, όπως όλες οι επιχειρήσεις, να έχουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Άρα το πρώτο είναι ότι πρέπει σιγά σιγά, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν τέτοια άδεια, εκτός από τους ανθρώπους που έχουν μπει στα σχέδια βελτίωσης, στα επενδυτικά προγράμματα ή έχουν μπει στα προγράμματα των νέων αγροτών, να αποκτήσουν άδεια εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της κάθε περιφερειακής ενότητας. Ναι. Γιατί πέρα από το ότι είναι το αυτονόητο, είναι νομική υποχρέωση, έχει περάσει μερικές αναστολές το να γίνει απέτηση προκειμένου να εισπράτεται οποιαδήποτε μορφή ευρωπαϊκής ενίσχυσης. Ακόμα και η ενιαία και οι επιδοτήσεις δηλαδή. Ερώτηση. Άρα, απορία, αφορά και τους ερασιτέχνες, δηλαδή ανθρώπους που έχουν έτσι 3-4 ζωντανά ζώα. Όχι, αυτή είναι η κατηγορία των οικόσιτων ζώων. Των οικόσιτων ζώων. Ακριβώς, τα οποία εξαιρούνται, ναι, μέχρι τα 10 ζώα, αλλά θα ξέρετε ότι και αυτοί δεν εξαιρούνται από την τήρηση, την υποχρεωτική των υγειονομικών απαιτήσεων. Δηλαδή πρέπει να προσέχουν και να προστατεύουν το περιβάλλον και να προσέχουν να μην ενοχλούν τη γειτονιά ή το περιβάλλον γενικά. Ή το περιβάλλον γενικότερα, γιατί περί του περιβάλλοντος πρόκειται. Ναι. Λοιπόν, επειδή όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το ελληνικό κράτος μέχρι και σήμερα δεν κατάφερε να έχει κτηματολόγιο, δεν έχει καταφέρει να έχει δασολόγιο και ασφαλώς δεν έχει καταφέρει να έχει ορίσει τις χρήσεις γης και να έχει ορίσει πού γίνονται οι κάθε μορφής δραστηριότητες. Σήμερα λοιπόν είχε γίνει μια προσπάθεια με τον υφιστάμενο νόμο για απλοποίηση των διαδικασιών για να αποκτηθούν άδειες εγκατάστασης από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ναι. Και σήμερα, επειδή προβλέπεται να γίνει απέτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία, να διευκολυνθεί η διαδικασία για να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα η έκδοση, η χορήγηση των αδειών εγκατάστασης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Και φυσικά, ιδιαίτερα στον τόπο μας που πολύ εύστοχα το τοποθετήσατε, έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα και πολλές φορές σε μεγάλες δουλειές. Μεγάλες δουλειές που στηρίζεται η αυτάρκειά μας σε ζωικά Οπότε προϊόντα. Οπότε μία ακόμα αναστολή για να οριμάσουν οι συνθήκες. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Να σας πω κάτι. Πρώτον, να οριμάσουν οι συνθήκες και να εξασφαλιστεί σιγά σιγά το μέλλον, αλλά να μην ο ένας τομέας να μην εκτοπίσει τον άλλο επειδή γίνεται άναρχα η ανάπτυξη. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν χωροταξικός σχεδιασμός για να ξέρουμε πού φτιάχνεται μια δραστηριότητα. Ξέρετε, υπάρχει νομοθεσία η οποία ρίζει την τήρηση αποστάσεων, από οικισμούς, από κομοπόλεις, από πόλεις μεγάλες, από ποτάμια με συνοχή ροή, από εκκλησίες, από ξενοδοχεία, από ανθρώπινες δραστηριότητες, από νοσοκομεία. Ναι. Με βάση τα ισοδύναμα, δηλαδή τον αριθμό των ζώων που εκτρέφει μια εκμετάλλευση. Ό,τι καινούριο λοιπόν γίνεται πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες που ενώ τηρούσανε τις αποστάσεις, ναι, επειδή έχει γίνει οικιστική ανάπτυξη εκ των υστέρων, οι μονάδες αυτές έχουν βρεθεί να μην τηρούν τις αποστάσεις. Γιατί ο καθένας έχτιζε ή χτίζει όπου μπορούσε ή όπου θέλει. Μπορεί. Μία αναρχία. Ναι. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έρχεται ο νομοθέτης να μην επιτρέψει, επειδή πιέζονται τα πράγματα για να γίνει η άδεια εγκατάστασης, να μην καταδαφιστούν ή να κλείσουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, πέρα το ότι βέβαια ασφαλώς
πάντα υπήρχε το θέμα ότι μάλιστα. Προηγείται ο προϋπάρχων. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, δηλαδή, βέβαια, ναι. Μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα. Έτσι, νομίζω ναι. Βέβαια, βέβαια. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, πολύ γιατί βοηθάτε στο να μπούμε σε μια σειρά. Υποχρέωσή μας, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.